Πάμε όμως τώρα σε γεωπονία και φύση και τον Γιώργο Τογοργόλη, όπως κάθε Παρασκευή. Είναι μαζί μας για μία ακόμα φορά. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Σε ευχαριστώ που είσαι για μία ακόμα φορά μαζί μας, όπως είπα. Και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι και επίκαιρο, γιατί μας τελειώνει ο Απρίλιος, από την Τρίτη έχουμε Μάιο. Ακριβώς. Είναι ένα επίκαιρο θέμα που, όπως είπες, είναι και χρονικά ερχόμενο. Δηλαδή, ουσιαστικά από την άλλη Τρίτη είναι Πρωτομαγιά, μπαίνει ο Μάιος και κυρίως το θέμα που επιλέξαμε σήμερα είναι ήθη εθιμικό. Mm-hmm. Για ήθη, έθιμα και ουσιαστικά τι σχέση έχει ο Μάης και πολλές εκφράσεις οι οποίες έχουν βγει, από πού έχουν προέλθει και μας αφορούν όλους, αλλά θα μιλήσουν και για τέσσερα φυτά, λουλούδια, τα οποία αυτή την εποχή τώρα, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, φυτρώνουν και αυτοφύη στα βουνά, αλλά και μπορεί κάποιος να τα αγοράσει από μαγαζιά και κοσμούν ιδιαίτερα, ας πούμε, γλάστες, παρτέρια και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ πανέμορφα και έχουν και είναι και ευωδιαστά. Mm-hmm. Και επίσης είναι και το εξής, ότι επειδή έχουμε μιλήσει σε παλιότερες εκπομπές και έχουμε πει ότι, αν θυμάσαι, ότι η άνοιξη εδώ, όσο βόρεια γεωγραφικά πηγαίνουμε στην χώρα μας και στην περιοχή μας, πηγαίνει ένα μήνα πίσω. Και ουσιαστικά mm-hmm. η άνοιξη εδώ στην Ήπειρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, είναι ο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Και το καλοκαίρι είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Σωστά. Δηλαδή ουσιαστικά, άσχετα αν τυπικά, μπαίνει από το Μάρτι. Και βλέπουμε τώρα και την αύξηση θερμοκρασίας, τις κλιματολογικές συνθήκες και όλα αυτά είναι σχετικά. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για το μήνα το Μάιο, για τα ήθη και τα έθιμα. Και ο μήνας ο Μάιος, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ένας μήνας ο οποίος είναι γεμάτος μαγεία, μυστικισμό και μυρωδιές. Και αυτό το λέμε γιατί όχι μόνο Έλληνες συγγραφείς όπως ο Καραγάτσης, αλλά και συγγραφείς όπως ο Κλοντ Μονέ, ζωγράφος ο Κλοντ Μονέ, με συγχωρείτε, ο οποίος το 1876 είπε κάποια ρίση, η οποία ταιριάζει με του Καραγάτση, και αυτή η ρίση είναι η εξής. Εκείνη την εποχή, αλλά και αργότερα ο Καραγάτσης στα νεότερα χρόνια, καμιά κοπέλα, λέει, για εκείνη την εποχή, δεν αρχινούσε καινούριο κέντημα, πλεκτό ή φαντό, γιατί δεν θα το χρησιμοποιούσε σε χαρές, αλλά σε λύπες. Mm-hmm. Είναι αλληγορικό αυτό, η έκφραση αυτή. Επίσης, ούτε φορέματα καινούρια και ρούχα δεν αρχινούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα Μάη. Γιατί ο μήνας Μάιος, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα τότε χρόνια, είχε συνδυαστεί με δυσάρεστα γεγονότα. Όμως εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτό. Στεκόμαστε στο ευχάριστο γεγονός που είναι το φούντομα της φύσης, η αναζωογόνηση της φύσης, η αρχή της εφορίας ουσιαστικά και των λουλουδιών και οι μυρουδιές οι οποίες υπάρχουν στις αυλές μας, στη φύση έξω που βγαίνουμε κτλ. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω εδώ πέρα του Καραγάτση μια περιγραφή από τα χρόνια της εφηβείας που λέει ότι μια αγκαλιά κατακίτρινες μαργαρίτες με τα κοτσάνια τους, τα μπουμπούκια και ένα-δύο μαχαιρίδες είναι ο τελευταίος Μάης που θυμάμαι στο χωριό μου, στο σπίτι των γονιών μου, λίγο πριν φύγω από τα χρόνια εκείνα της εφηβείας, της πρώτης νιώτης, της τωρινής νοσταλγίας όσων ζήσαμε και όσων δεν προλάβαμε. Και αυτό είναι αλληγορικό και δείχνει πια ότι επειδή το Μάη αρχίζει και αλλάζει και η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, επειδή βελτιώνεται το περιβάλλον, αυξάνεται η θερμοκρασία, έχουμε τις μυρωδιές, έχουμε τα λουλούδια, έτσι λοιπόν αναφέρεται και αυτό εδώ του Καραγάτση. Τώρα, στη σημερινή εποχή, αρκετά χρόνια από τότε, από το 1873-76, και αργότερα επί Καραγάτση, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και στην νοοτροπία μας, αλλά και σε πολλά έθιμα. Το μόνο που έχει κρατηθεί από αυτή όλη την ιστορία για το Μάη και για την Πρωτομαγιά, και εδώ ισχύει και η έκφραση «ανέπιασε στο μαγιόξυλο», έτσι, το οποίο είναι... Και στη Μαρίνα που ρώταγε την Τρίτη. Ναι, το οποίο είναι και, ήταν και απορία της Μαρίνας εδώ, αλλά και πολλών τηλεθεατών. Γιατί επικράτησε αυτό? Επικράτησε αυτό γιατί το στεφάνι το οποίο φτιάχνανε τότε
προερχόταν από κλιματίδες, από αμπέλια, από ξύλο, από κλιματίδες. Και λέει, όταν εννοούσε το έπιασε, δηλαδή πήγες, το έκοψες, το κάναν σε σχήμα στρόγγυλο τις κλιματίδες, τις πλέγαν σε πλεξούδες και πάνω εκεί βάζαν μαργαρίτες, βάζαν άλλα λουλούδια, τα οποία ήταν αυτής της εποχής. Τώρα, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, αυτό το στεφάνι το λέγαν η χρωματούσα, επειδή είχε πολλά άνθιπολα. Αυτή η χρωματούσα λοιπόν ενέπνευσε μάλλον πάρα πολλούς ζωγράφους. Και έτσι αρκετοί ζωγράφοι χρησιμοποιώντας το κίτρινο χρώμα, αλλά και πολλοί, ας πούμε, γιαγιάδες μας, παππούδες μας, μανάδες μας, βάφανε τις γλάστρες και τις κάνανε το κίτρινο αυτό χρώμα και μέσα είχε μαργαρίτες η γλάστρα, είχε κατηφέδες, επίσης και στις δράχες και στα βουνά ήταν έντονο αυτό το κίτρινο χρώμα, το θεό ή το θεοπράσινο ή το κίτρινο. Και έτσι λοιπόν η χρωματούσα λοιπόν ήταν μια εκπροσώπηση όλης αυτής της φύσης. Έτσι. Επίσης, ένα σημαντικό είναι ότι αυτή την εποχή οι νύχτες τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να γίνονται γλυκές με αυξημένη θερμοκρασία, να μοσχοβολούν τα γεωκλίματα και τα γιασιμιά σιγά σιγά και κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές και αργότερα σε εμάς εδώ πέρα. Και έτσι αυτές όλες οι νύχτες είναι αυτές οι νύχτες του Μαΐου που μας προσφέρουν το μυστικισμό, μας προσφέρουν τον έρωτα, μας προσφέρουν την ηρεμία και ούτω καθεξής, σε συνδυασμό με τα λουλούδια. Σωστά. Τώρα, ο θρύλος, οι θρύλοι παλιότερα, ήθελαν αυτόν τον μήνα να είναι γεμάτος μάγια, έρωτα, πλάνη, μυστικά, αντιθέσεις και χωρισμούς. Επίσης τον αποκαλούσαν το μήνα το Μάιο ο Λούλουδος, ο Καλομηνάς, ο Τριανταφυλάς, ο Πράσινος, ο Χρυσομάης και Κερασάρης. Ήταν τα προσωνύμια τα οποία έχει δώσει οι άνθρωποι στις διάφορες περιοχές της Ελλάδος και επίσης ήταν και ορισμένοι που δίνανε λόγω των ανθρώπινων αδυναμιών που αυτές βγαίνουν σιγά σιγά το Μάη, του είχαν δώσει και ο Κακομήνας και κάποιες άλλες εκφράσεις. Τώρα, υπάρχει και στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ανατολικά μέρη της Κρήτης, επειδή θεωρούσαν ότι ο Μάης θα σε μαυρίσει, γι' αυτό βάζουμε και κάποια, ας πούμε, σου λέει πρόσεχε κτλ. Βάζανε, μουτζουρώνανε τα παιδιά τους στο πρόσωπο και στα φρύδια με κατράμι και τους ζωγραφίζανε ένα σταυρό. Αυτό έδειχνε ότι επίσης το πορτομάγουλο της πόρτας βάζανε το σταυρό που έδειχνε ότι το Μάιο να διώξει τα κακά, να διώξει επειδή στη βλάση βγαίνουν τώρα και τα λοιπά και άλλα πράγματα αυτή την εποχή. Λοιπόν, ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του χρόνου ουσιαστικά και κατά την αρχαιότητα είναι ο τρίτος γιος της Άνοιξης, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Έτσι που αντιστοιχεί με τον αρχαίο μήνα Θαργυλιώνα. Τον Θαργυλιώνα οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τα περίφηνα ανθοφόρια. Στα ανθοφόρια τι κάναν, φτιάχναν και άρματα, τα στολίζαν με λουλούδια, κάνανε χορούς, κάνανε δεξιώσεις, άρματοδρομίες και ούτω καθεξής. Έτσι, αυτός ο μήνας ήταν αφιερωμένος στη θεά της Γεωργίας Δήμητρα και της κόρης της Περσεφόνης, που σύμφωνα με το μύθο ήταν ο μήνας που ανέβαινε η Περσεφόνη από τον Άδη στη γη και έτσι άρχισε αυτή η εφορία, η χαρά, όλοι αυτοί τα λουλούδια τα οποία υπάρχουν. Και αυτές τις γιορτές στην επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τις ονόμαζαν τα λεγόμενα Ρωσίλια. Το ρο με όμικρον, το σι με ύψιλον, δύο λάμδα γιώτα. Και οι Ρωμαίοι στόλιζαν το στάφος των προγόνων τους με τριαντάφυλλα. Έτσι, τη γιορτή αυτή την κράτησαν μετέπειτα και οι Βυζαντινοί, επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αυτό το ονόμαζαν ροδισμό. Τα Ρωσίλια, ροδισμό. Έτσι. Τώρα, γιατί ο Μάιος ονομάστηκε με το όνομά του αυτό, από πού το πήρε το όνομά του αυτό? Ο Μάιος ονομάστηκε έτσι από τη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια. Μάγια.
Το όνομα Μάγια όμως έχει προέλθει από την ελληνική λέξη μέα, μέα, που σημαίνει τροφός και μητέρα. Έτσι, μέα με έψιλον. Τη μητέρα, ας πούμε, του Ερμή λέγαν τότε. Που ήταν προσωποποίηση της γόνιμης μάνας γης. Έτσι λοιπόν ο Μάιος πήρε τη λέξη από τη ρωμαϊκή έκφραση Μάγια, που σημαίνει στα ελληνικά μέα, μάνα, τροφός, και επειδή αναπτύσσονται όλα, παράγονται όλα, τα λουλούδια, οι καρποί και ούτω καθεξής, και η ανθοφορία, έτσι λοιπόν η γη είναι μια μάνα τροφός που παράγει όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος, επειδή δημιουργείται και το ερώτημα, αυτό το Μάιο γενικότερα, και πάμε και στα θέματα τα δικά μας, τα γεωπονικά, τι μπορούμε να πάρουμε, ποια φυτά μπορούμε να πάρουμε, τα οποία να φυτέψουμε ή να αγοράσουμε έτοιμα κτλ. Εγώ θα προτείνω 4 φυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή έχουν πολύ ωραία χρώματα και έχουν και πολύ ωραία μυρουδιά. Και αυτή την περίοδο είναι τα ιδανικότερα που μπορούμε να αγοράσουμε και να στολίσουμε το σπίτι μας, τον κήπο μας, το χωράφι μας, το εξοχικό μας, το σπίτι στο χωριό και ούτω καθεξής. Ή ένα γραφείο ή ένα μαγαζί. Το πρώτο από αυτά τα 4 είναι η φελίτσια. Η φελίτσια είναι ένα φυτό το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με τη μαργαρίτα. Όμως τα φύλλα της είναι πιο μακρουλά, έτσι και στενά, και αυτό το φυτό μπορεί να φτάσει σε ύψος 20 με 40 εκατοστά Χριστόφορε. Επίσης, όπως είπαμε, τα φύλλα της έχουν αυτό το χρώμα, τα άνθη της είναι μικρά και επίσης οι χρωματισμοί οι οποίοι βγαίνουν στην φελίτσια μπορεί να είναι μπλε, ιώδες, όπως είναι το ιώδιο, το χρώμα του ιωδίου, αλλά πιο ανοιχτό. Και επίσης αυτός ο συνδυασμός του μπλε και του ιώδους έχει ένα κίτρινο ωραίο μέσα στον πυρήνα του φυτού. Και είναι ένα πανέμορφο φυτό η φελίτσια, το οποίο μπορούμε να το αγοράσουμε ή μπορεί, ας πούμε, ένας που πάει στα βουνά τώρα και είναι στον ρηβατικό σύλλογο κτλ. Θα το δει και στα βουνά πάνω, εκφύεται, είναι και σε άγρια μορφή. Έτσι. Τώρα, αυτό το φυτό ανθίζει τώρα από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχει πάρα πολύ ωραία μυρουδιά, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε νερό. Θα πω το κλασικό ότι με 3 ποτήρια του νερού τη βδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, μπορούμε να ικανοποιούμε άνετα τις ανάγκες του φυτού. Επίσης, είναι ένα φυτό το οποίο από τους ντεκορατέρ γεωπόνους, οι οποίοι ασχολούνται με την αρχιτεκτονική τοπίου, χρησιμοποιούν σε βραχόκηπους, επίσης σε ανθόνες, και σε μπορντούρες χαμηλές, για να δώσουν μια αίσθηση έτσι ομορφιάς και τα λοιπά. Και επίσης πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό για παρτέρια στα μπαλκόνια. Έτσι. Σωστή. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο λουλούδι είναι ο κεάνοθος. 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 Λοιπόν, είναι πράσινο το λουλούδι αυτό όλο το χρόνο. Είναι αιθαλές. Αλλά με συγχωρείτε, αυτή την περίοδο τώρα από τον Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο κάνει ένα εντυπωσιακό πολλαπλασιασμό των λουλουδιών του, τα οποία λουλούδια του μοιάζουν, είναι παρόμοιο σαν το τήλιο. Πώς είναι του τήλιου του δέντρου το λουλούδι, είναι παρόμοιο, αλλά κάνει μια εντυπωσιακή τώρα ανθοφορία, ένα πολλαπλασιασμό μεγάλο και κάνει ωραίες σαν ματσάκια ενότητες πάνω αυτό το φυτό και είναι πάρα πολύ όμορφο και καλό και έχει φοβερή ευωδία. Έτσι και αυτό έχει λίγες ανάγκες σε νερό και το καθεξής. Το τρίτο φυτό το οποίο προτείνουμε είναι το σαξίφραγγα. Σαξίφραγγα. Έτσι. Τώρα θα πούν ορισμένοι και ορισμένες γιατί, Γιώργο, τα λες αυτά. Δεν θέλω να προτείνω κάποια τετριμένα φυτά που τα ξέρουμε. Σωστά. Ή τα έχουμε ήδη στο σπίτι. Λέμε κάτι πιο ιδιαίτερο. Προτείνω κάτι πιο ιδιαίτερο και πιο, ας το πούμε εντός παρενθέσεως, καινοτόμο με την έννοια της εμφάνισης, της μυρουδιάς, και είναι λίγο καλό να αλλάξουμε κιόλας. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, τώρα, το σαξίφραγγα είναι ένα φυτό το οποίο αναπτύσσεται σε ροζέτα με παραφιάδες, έχει λοβούς, διάφορους λοβούς, με κυματοειδή όψη, είναι πάρα πολύ ωραία η μορφή, και επίσης
τα άνθη του, τα οποία βγάζει αγαπητές φίλες και φίλοι, μοιάζει πάρα πολύ σαν ένα αστέρι. Πώς είναι καταγραμμένο ένα αστέρι, έτσι, με οξύες γωνίες κτλ. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φυτό. Και τέρος, θέλω να προτείνω το ντερόσπερμα, ντερόσπερμα, το οποίο ντερόσπερμα είναι κατά κύριο μέρος και χρώμα πορτοκαλί. Επίσης, το όνομά του προέρχεται από δύο ονόματα, τα οποία είναι το ντέλος στα λατινικά, που σημαίνει ο ορατός, και το σπέρμα, που σημαίνει ο σπόρος. Άρα, ντελόσπερμα ή ντερόσπερμα είναι το ορατό, ορατός σπόρος. Γιατί το λένε ορατό σπόρο? Γιατί αν δείτε το λουλούδι του στο κέντρο, μοιάζει σαν να είναι σπόρος. Ένα πράγμα, έχει κέλυφος και βγάζει γύρω-γύρω άνθη, βγάζει φύλλα. Είναι ένα πολυετές άνθος αυτό και φυτό. Επίσης τα χρώματά του είναι, όπως είπαμε, κυρίως πορτοκαλί, αλλά έχει και κρέμ, κίτρινο, λευκό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο λουλούδι. Έχει μεγάλη αντοχή, χρειάζεται λίγο νερό. Και επίσης αυτό θα το παρατηρήσουμε κυρίως, το ντερόσπερμα. Η ντερόσπερμα εκφύεται πάρα πολύ σε παραθαλάσσια μέρη, Χριστόφορε. Ναι. Δηλαδή ευδοκιμεί πάρα πολύ, του αρέσει και προσαρμόζεται και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ σε παραθαλάσσια μέρη. Και έτσι ίσως εδώ, σε όλο το παραθαλάσσιο μέρος, ας πούμε, αν πιάσουμε από, το Δρέπανο της Θεσπρωτείας μέχρι τη Λευκάδα κάτω και την Πάτρα κάτω, που μας βλέπουν και η Θάκη και η Φαλονιά, θα δουν όλα αυτά τα παραθαλάσσια μέρη, και η Βόνιτσα και η Πρέβεζα, ούτω καθεξής, που ότι κυρίως εκφύεται εκεί αυτό. Τέλεια. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω μας είπες πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Μας είπες και τέσσερα φυτά, τα οποία δεν είναι πολύ διαβεβαιωμένα, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφα. Και όπως είπες και εσύ, κάνουμε και την αλλαγή. Δεν χρειάζονται όλα τα τετριμένα. Θα δοκιμάσουμε και κάτι άλλο στο παρτέρι μας. Έτσι, γιατί. Εντάξει. Ωραία και τα τετριμένα, δεν λέμε αυτό. Αλλά όχι, αλίμονο. Εμείς δεν υποβαθμίζουμε ούτε υποτιμούμε κανένα άνθος και λουλούδι. Ίσα-ίσα παλιότερα, αν θυμάσαι, είχαμε πει για τους κατηφέδες. Σωστά. Που εδώ στα Γιάννα, στα παλιά σπίτια, επειδή είχαμε πολλοί αυλές και μονοκατοικίες, ήταν κύρια το λουλούδι, και μάλιστα το βάζαν και σε τενεκέδες οι νοικοκυρές και το ασπρίζαν και το βάφανε και ούτω καθεξής. Αλλά εγώ είπα αυτά τα τέσσερα νέα φυτά, τα οποία είναι φυτά τα οποία πρέπει να τα δούμε και αυτά, να τα ζητήσουμε και αυτά και να τα φυτέψουμε, γιατί παρουσιάζουν μια πάρα πολύ ωραία αλλαγή στο παρτέρι μας αισθητικά. Και επειδή ο Μάιος είναι ένας μήνας ο οποίος η αισθητική μας αλλάζει, αλλάζει η ψυχολογία μας, ανοιγόμαστε πιο πολύ, βγαίνουμε έξω από τα σπίτια μας, κυκλοφορούμε, είναι με ηλιοφάνεια, είναι λουλούδια τα οποία, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι και όμορφα και ευωδιαστά, και επίσης είναι πολύ εύκολα στην περιποίηση, πολύ εύκολα στην περιποίηση, δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Σας προείπα πριν ότι με 3 ποτήρια νερό την εβδομάδα, παραδείγματος χάρη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, μπορούμε να τα συντηρήσουμε, έτσι, και μπορούμε να τα φυτέψουμε. Και επίσης κάτι σημαντικό είναι ότι πάντα εδώ αναφερόμαστε και σε άνθη και φυτά ή σε δεδρώδεις περιπτώσεις, τα οποία εκφύονται στη φύση. Σωστά. Και βέβαια κινητοποιούμε κόσμο, Γιώργο, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα με ερώτηση, οπότε στην παραπέμπω και να δούμε πώς μπορούμε να τα απαντήσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι για την, αν έχω ακούσει σωστά, παρακαλώ το κοντρόλ να με διορθώσει αν κάνω λάθος, κρασούλα, το είπατε. Κρασούλα, λοιπόν, αν είναι φυτό εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, η οποία έχει να κάνει με εμάς, φαντάζομαι, εδώ, με το θέμα που συζητάμε, τα λεμονοθύμαρα, μου είπατε. Ωραία. Κάθε πότε θέλουν πότισμα. Ωραία. Θα αρχίσω από την κρασούλα. Η κρασούλα έχει 3 ποικιλίες φυτών. Υπάρχουν 2 ποικιλίες οι οποίες είναι εξωτερικού χώρου και μπορούμε άνετα να τις, και αυτή την εποχή να τις καλλιεργούμε έξω και να τις φυτεύουμε ή να τις αναπτύσσουμε. Και υπάρχει και μια ποικιλία η οποία είναι καθαρά εσωτερικού χώρου. Οι 2 ποικιλίες, τις οποίες αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν θυμάμαι και τα λατινικά τους ονόματα και τις ποικιλίες ακριβώς, να τις πω και να με συγχωρέσει η κυρία ή ο κύριος που πήρε. Κυρία, να με συγχωρέσει, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, γιατί θα ήθελα να της πω 100% τη συμβουλή. Όμως σε αυτό το ποσοστό που τη λέμε υπάρχουν 3 ποικιλίες,
υπάρχουν δύο εξωτερικού χώρου, τις οποίες όμως προσέξτε, δεν υπάρχει και πρόβλημα αν είναι γλαστρωμένοι και δεν είναι μόνιμα φυτεμένοι εξωτερικά, να τις βάζουμε το χειμώνα μέσα, έτσι. Ενώ η τρίτη ποικιλία είναι η ποικιλία που είναι καθαρά εσωτερικού χώρου, δεν κάνει να τη βγάλουμε έξω, χειμώνα, καλοκαίρι, παραμένει στο σπίτι. Φωτίζεται από να είναι κοντά στην τζαμαρία, όπως έχουμε πει, ή σε κάποιο θερματικό σώμα το χειμώνα, για να έχει θερμοκρασία της. Και το πότισμά της είναι 3 ποτήρια, όπως σας είπα, ισχύει την εβδομάδα. Άσχετα τώρα, στο δεύτερο φυτό. Το μέγεθος της γλάστρας, έτσι, αν... είναι μικρότερο, μεγάλο. Ναι, κοίταξε να δεις. Εάν το μέγεθος της γλάστρας είναι 10 πόντους, που είναι μικρό, μπορεί να ρίχνει και μισό ποτήρι 3 φορές. Ναι, γιατί το ριζικό σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί, γιατί έχουμε μικρό όγκο μέσα και χώματος και το φυτό. Δεν χρειάζεται υπερβολικό πότισμα γιατί μπορεί να σαπίσει και η ρίζα του. Όπως έχουμε μιλήσει παλιότερα για τη συψηριζία. Ή υπερβολικό πότισμα δεν κάνει καλό, αλλά και λίγο πότισμα πάλι δεν κάνει καλό. Τώρα, για το άλλο φυτό, πώς την είπαμε, την κερασούλα. Την κερασούλα το είπαμε, λεμονοθύμαρα. Για τα λεμονοθύμαρα τώρα. Πόσες φορές μπορούμε να τα ποτίζουμε. Εξαρτώνται από τις εξής παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι, πρώτον, τι μέγεθος έχει το φυτό. Εάν είναι μικρό φυτό σε γλάστρα μικρή, όπως είπαμε, 10 πόντους και το φυτό είναι 6 πόντους έως 10 πόντους, σε αυτή την περίπτωση μισό ποτήρι του νερού 3 φορές την εβδομάδα είναι ικανοποιητικότατο. Εάν τώρα το φυτό είναι μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερη γλάστρα και μεγαλύτερο σε μέγεθος, πάμε ένα ποτήρι 3 φορές την εβδομάδα αυτή την εποχή, αλλά προσέξτε, είχαμε πει παλιότερα και μια πρακτική τεχνική. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η πρακτική τεχνική για να μην σας ξεραθούν αυτά τα φυτά και όλα τα φυτά γενικότερα. Πάρτε ένα μπουκάλι του λίτρου νερού μεγάλο, ξεβιδώστε το καπάκι, φίλες και φίλοι, πάρτε μια βελόνα, κάψτε την, ανοίξτε μια τρύπα στο καπάκι. Γεμίστε το μπουκάλι νερό, βιδώστε το καπάκι και πάρτε μια οδοντογλυφίδα και καρφώστε την στην τρύπα που ανοίξατε. Αυτό το μπουκάλι γυρίστε το ανάποδα και καρφώστε το μέσα στη γλάστρα. Σιγά σιγά στάζει νερό και αποτελεί μια δεξαμενή και κάνετε στάγδιν άρδευση πρακτικά σε μια γλάστρα σας, σε ένα παρτέρι σας και σε μεγαλύτερα παρτέρια που είναι στον κήπο. Δηλαδή μπορεί να βάλετε και 2 και 3 μπουκάλια. Σωστό. Ούτως ώστε, πρώτον, εξασφαλίζετε την υγρασία που χρειάζονται τα φυτά. Δεύτερον, τα φυτά ποτέ δεν μένουν χωρίς νερό. Τρίτον, όταν λείπετε από το σπίτι, αυτό κάνει τη δουλειά του. Και τέταρτον, το παρακολουθείτε. Άδειασε, το ξαναγεμίζετε. Κάτι σαν αυτόματο πότισμα. Αυτόματο πότισμα, αλλά με πρακτικό τρόπο. Σωστά. Με οσμωτική πίεση. Σωστά. Ναι. Αυτά ήταν, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια θα τα ξαναπούμε εδώ. Καλή πρωτομαγιά τώρα από εβδομάδα. Καλό μήνα να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και να πιάσουμε το και Μάη. Να πιάσουν και το Μάη με το καλό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.